Συνεχίζω. Μωρ, δεν φοβάστε τίποτα. Τρόμητη. Να, γαρδούλες. Α, είναι. Σύνδεση είναι. Γιώργο, τι κάνεις. Όχι, το έχω γυρίσει σε βίντεο, δεν ξέρω τι θα ρωτήσω, οπότε θα λέω τα δικά μου. Είσαι πολύ όμορφο σήμερα. Και έχεις μια ωραία διάθεση. Και πέφτεις μέσα σε όλα. Πατού. Τι γίνεται. Πού είσαι. Εξαιρετικά. Εδώ, σπίτι. Τι σπίτι, έχεις πισίνα. Έχω πισίνα, αλλά βλέπεις πέφτει το νερό συνέχεια, ρε φίλε, δεν ξέρω. Να σου στείλω. Μάλλον αυτό μου πάνε, φέτος θα έχεις και πισίνα, μου λένε, άντε τη χερούλη. Α, τι και εμένα μου έχουν πισίνα στο καμαρίνι από πάνω. Μετά έχετε συμβούλιο αποχώρησης. Συμβούλιο αποχώρησης, ναι. Συμβούλιο αποχώρησης σήμερα. Ποιος σήμερα φεύγει. Δεν είναι. Ποιος φεύγει. Ποιος φεύγει. Πες. Ποιος φεύγει. Μόνο εσύ. Πες, λέγει. Φεύγει. Ο Βέρσεν. Είπε όνομα. Είπα. Ξεκάθαρα. Γιώργο. Γιώργο, άκου λίγο. Θέλω να μου κάνεις μια εξυπηρέτηση. Έλα, μόνο εξυπηρετήσει και αυτό το πρόγραμμα. Από spoiler άλλο τίποτα. Δόξα. Αριστερά φεύγουνε, πάνω κάτω. Ρε εσύ Γιώργο, πολλά spoiler φεύγουνε τώρα που το λες. Και επιβεβαιώνονται, αυτό είναι το τραγικό. Γιατί λέω και εγώ δικά μου δεν πέφτουν μέσα. Αυτό είναι τραγικό, ναι. Σκέψου να μην είχαμε και spoiler, τι ωραίο που θα ήταν, ε. Τι καλά, ρε Γιώργο. Ναι, ρε φίλε. Γιώργο. Ξέρεις τι παθαίνει ο κόσμος παραγωντισμό, έτσι λέγεται αυτό νομίζω. Κάποιος μου το εξήγησε. Ναι. Παράγοντες, ναι, εγώ θα σου πω, αλλά μην το πεις τώρα. Το έχω μάθει από πολύ εμπιστό ότι θα γίνει αυτό και αυτό. Αλλά το λένε. Και αυτό φτάνει στο χωριό. Να σου πω, χωριό. Τι θα γίνει με τους μπλε. Τι θα γίνει, ρε, με τους μπλε. Εγώ δεν μπορώ άλλο. Έχω ένα πολύ καλό προαίσθημα και κάτι έχω δει και όλα στα γυρίσματα που έχουμε κάνει, αλλά δεν θέλω να το αποκαλύψω ακόμα. Άμα έχει νομίζω γίνει. Νομίζω ότι η μπλε ομάδα συνέρχεται. Η θεία μου θα βγάλει τον ωρό. Μα τη θεία σου σκέφτομαι, δεν με ενδιαφέρει η μπλε ομάδα. Με επιλογή του είναι εκεί. Αλλά θέλω να σου πω, ρε εσύ, Γιώργο. Ακριβώς. Το παρακολουθώ. Αλλά δεν γίνεται να μην κερδίσουν. Ευτυχώς κερδίσανε ψε, θα μου πεις. Για δεν ανακατεύετε λίγο τις ομάδες, ρε παιδί μου, να έρθουμε να γίνουμε όλοι. Μα θα έχουμε τώρα, θα έχουμε αναδιανομή πλούτου κτλ. Θα έχουμε αφήξεις, μπράβο, αφού ξέρεις τώρα. Δεν ξέρω, έχουν παίξει αυτά τα αεροδρόμια που φεύγουν έτσι αμίλητοι όλοι και. Ναι, φεύγουν αμίλητοι, αλλά μιλάνε. Ναι. Μιλάνε, τα λένε. Αμίλητοι ομιλώντες. Να σου πω κάτι. Ναι, αλλά από αυτούς τους παίκτες που θα φύγουν, που έχω ακούσει spoil, έχω δει δύο και έχω ακούσει κι άλλα spoil, θεωρώ ότι θα πάνε στην κόκκινη ομάδα, αν θέλουμε να παρακολουθήσουμε reality. Δεν θα πάνε στην μπλε. Όχι, γιατί κάναμε και κάποιες μετρήσεις. Τους μετράμε με κάτι μεζούρες, πώς ήταν τα γήπεδα του Ανατολίδου. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Ναι. Ήτανε. Τους Σαββατό. Πέραμε και τους μετρήσαμε λοιπόν. Μπράβο Γιώργο μου. Τι βλάκας ο Γιώργος. Και κάνανε, κάποιοι έχουν κάνει πάρα πολύ καλούς χρόνους. Και αυτοί λογικά θα περάσουν στην πιο αδύναμη. Φαινομενικά ομάδα, γιατί σου λέω έχουμε και πλήξη αυτή την εβδομάδα. Πάει το πράγμα τρένο. Τρένο. Πάει τρένο, ρε φίλε. Μ' αρέσει που μιλάει έτσι κουτσαβάκι. Πολύ με πιάνεις τώρα, κατάλαβες. Σε πιάνω. Εγώ. Να σου πω, η ελευθερία που θα πάει, πού θα μπει, κόκκινη. Η ελευθερία νομίζω πρέπει να κάνει κάποιες συζητήσεις. Δεν πρέπει να ξεκαθαρίσει. Να πάνε να τα πούνε στην καλύβα, στην καλύβα. Γιώργο, πες μου κάτι. Θα πει με ένα μπλουζάκι με συνταγμένες καλύβας. Α, και ο Γιώργος πιο καμένος από μένα. Γιώργο, φέτος σε παρακολουθώ στα συμβούλια. Τα συμβούλια πια παίρνουν πιο πολύ χρόνο από ότι τα παλιότερα συμβούλια νιώθω. Γιατί κάπως είσαι πολύ κουντουρντισμένος. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι τους παρακολουθείς σαν κάμερα κοντινό. Τι είναι αυτό. Εσύ είσαι αυτό. Είσαι σαν κάμερα κοντινό και με έτσι, το που κουνηθεί μισό φρύδι, λες, συγγνώμη, θες να μου πεις τι νιώθεις. Τι έκανες εκεί. Δεν τους έχεις αφήσει ησυχία, Γιώργο. Δεν τους έχεις αφήσει ησυχία. Σ' αρέσει, αυτό σ' αρέσει. Όχι, αφού είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει να παρακολουθώ τις αντιδράσεις των άλλων. Τι έκανες, δεν έκανες ένα έτσι. Αλλά φέτος είναι και πολύ διαβασμένοι, ρε Νίκο. Δεν παλεύονται οι παίκτες. Για να κάνουμε να αρχίσουν να μιλάνε, κάναμε. Έχεις πολύ δίκιο. Έχεις πολύ δίκιο, είναι πολύ υποψιασμένοι. Εγώ έχω μια προσωπική αίσθηση ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες ξεκινήσαμε να έχουμε πολύ real συναισθήματα. Δηλαδή αρχίζει και βγαίνει το αληθινό. Αυτό που νιώθει ο άλλος, στο παρουσιάζει κιόλας. Ξέραμε ότι θα αργήσει. Δηλαδή εκτιμήσει το ατζούν, σκέψου ήταν ότι στα All Star συνήθως παίρνει δύο μήνες για να αρχίσουν να λυθούν και να τους βλέπεις να λειτουργούν κανονικά. Γιατί είναι πολύ στημένοι. Ξέρουν τι να αποφύγουν, ξέρουν ποιες ερωτήσεις να αποφύγουν.
τι θα πρέπει να πούνε για να μην ερωτηθούν κτλ. Συμφωνώ, συμφωνώ. Έχετε πολύ, φέτος είναι πάρα πολύ ωραία, άσχετα με το αποτέλεσμα που κερδίζουν οι κόκκινοι και ταράζομαι, επειδή απλά χάνουν οι μπλε και δεν μου αρέσουν οι κόκκινοι. Είναι πολύ ωραία η αγώνα φέτος. Ναι, είναι ρε, ωραία αγώνα. Γιατί έχει από όλα. Έχει τους καλύτερους. Και έχει και από όλα. Τους καλύτερους. Ακριβώς. Έχει από όλα και τώρα ήδη μελετάω τους καινούργιους στόχους. Τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή. Είσαι βλάκα. Πότε θα πει ο γιατρός. Γιώργο, παραμέντικο. Αυτό είναι το δικό μας survivor, ρε Γιώργο. Περίμενε δηλαδή. Γιώργο, πιστεύεις ότι εσύ, επειδή ξέρεις τον κύριο τον Ατζούν τον ίδιο, μπορείς... Καλά, πνίγε το μισθοφόρος! Πνίγε το μισθοφόρος! Είναι βλαμμένο το παιδί. Μπορείς να του μιλήσεις να έρθουμε στον Άγιο Δομήνικο να παίξουμε ένα ραν. Εννοείται. Και αυτό το συζητάμε από την αρχή της σεζόν, να ξέρεις. Ειδικά για την περίπτωση τη δική σας. Ναι, αλλά δεν βλέπω. Για καμία άλλη. Μπρα, αυτό έλειπε. Κάτι να έχουμε κι εμείς. Να σου πω. Ναι, αλλά να γίνει. Να γίνει, ρε φίλε. Δεν έχει οικονομία στα εισιτήρια να βλώσουμε ένα Boeing. Και Boeing και Beach Boeing, ό,τι θέλετε. Beach Boeing σίγουρα. Κάτσε να γυρίσει. Κάτσε να γυρίσει ο Ατζούν από εκεί, γιατί είναι δύσκολες οι καταστάσεις που περνάνε. Και όταν έρθει με το καλό, νομίζω ότι θα κάνει πολύ ωραία πράγματα. Και αυτό που κάνετε στο πάρκινγκ έξω, στα Μελίσια, θα το κάνετε εδώ σε κανονική πίστα. Επιτέλους, επιτέλους. Ρε, δεν είναι εύκολο αυτό που κάνουμε, επειδή εμείς είμαστε φαγωμένοι. Δεν έχουμε από το φαΐ. Είναι και άλλη δυσκολία. Και πολύ καλά κιόλας. Μπράβο. Θα κάνετε και πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Έχει σημασία. Τώρα να σου πω μία τελευταία ερώτηση, έτσι, δύο τελευταίες, έξι τελευταίες. Έχουμε ένα δεκάλεπτο να μιλάμε. Έχει. Άκου λίγο. Ακούστηκε από παίκτη, από το μισθοφόρο, γιατί κρύβομαι. Ακούστηκε ότι γενικά, που έκανε αυτό το Twitch, ότι γενικά μην αγχώνεστε, οι μπλε τρώνε. Οι μπλε τρώνε, μάλιστα. Κάτι θα έχει δει αυτός. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όταν γυρίζεις ένα survivor σε πολιτισμένο μέρος, μέρος που θα δει και κόσμο άλλος, θα πρέπει να τον προφυλάξει από χίλιες μπάντες για να μην τρέξει κάποιος και να κλέψει κάτι και να το βάλει μέσα στο εσωρουχό του και ξαφνικά να νιώθουμε ότι είναι χαρούμενος που μας είδε, ενώ αυτός κρύβει ένα κουρασάν εκεί μέσα. Κατάλαβες. Ναι. Και άμα δεν πώς είναι κουρασάν. Είναι ένα θέμα. Ωραίο και αυτό. Πάτε και ψάχνετε τα βρακιά του κόσμου. Τι δύσκολο παιχνίδι. Άρα υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Οκ, okay, γιατί κάπως ακούστηκε ότι μήνα... για την κυρία με την κάτι πίεση. Θα πιστεύω ότι έγινε. Οι κοπέλες, εσύ πιστεύεις ότι αυτό που έγινε με την Ασημίνα και την Δαλάκα που φύγανε, τους φύγατε από το παιχνίδι, ήταν τελικά σωστό, ήταν η σωστή κίνηση, έγινε ΕΒΕ, το ψάξατε πολύ καλά, υπάρχουν πλάνα και δεν τα δείξατε. Θέλω να πω. Κοίτασε, το ψάξαμε αρκετά καλά και το θέμα είναι ότι πρέπει να έχεις αποδείξει για να κάνεις μια διακίνηση. Γιατί κανείς δεν θέλει να διώχνει παίκτες. Χωρίς λόγο. Με την υποψία ότι κάτι έχει γίνει κτλ. Η αλήθεια είναι ότι ναι, βρήκαμε κάποια στοιχεία, αυτό που ανακοίνωσα δηλαδή στο συμβούλιο. Και από εκεί και πέρα πήραν τα πράγματα στο συμβούλιο, ναι. Κοίτα, αυτή ήταν μια συμφωνία που είχαν κάνει με τον ίδιο τον Ραντζούν όλοι οι παίκτες. Πριν φύγουν από την Αθήνα, είχαν κάνει μια συμφωνία ότι παιδιά δεν θα επιτρέψουμε φέτος και μάλιστα τους πέταξε και τον Μπαλάκη. Τον Μπαλάκη. Ότι παιδιά, πείτε. Α, δούμε κάποιο παίκτη. Πάρει κινητό, στείλει μήνυμα ή έχει προσπαθήσει με κάποιο τρόπο να επικοινωνήσει. Ποια θέλετε να είναι η τιμωρία? Και όλοι συμφώνησαν ότι η τιμωρία θα είναι αποβολή. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ζητήσαμε λίγο χρόνο από τους παίκτες να εξακριβώσουμε όλα τα στοιχεία. Και βρέθηκαν, δυστυχώς βρέθηκαν στα χέρια μας στοιχεία. Δηλαδή, να σου πω και τη μαύρη αλήθεια, μακάρι να μην υπήρχαν και στοιχεία. Καλά, προφανώς. Προφανώς ήταν και ωραίες παίκτριες, δεν είναι. Το καταλαβαίνω αυτό που λες για τη ζημία. Ωραίες παίκτριες και εντάξει, μωρέ, είναι. Χαλάει και λίγο αυτό το πράγμα, γιατί τώρα δημιουργείται και ένα προηγούμενο. Οπότε όλοι, ξέρεις, έχουν λιγάκι το νου τους. Μπορεί να έρθει κάποιος καλοθελητής. Αυτή πώς ήρθε. Έλα. Ήρθε και το μικρό. Ποιος? Η κόρη σου. Η μικρή, έκανε ντου, ναι. Αλήθεια. Περίμενε. Κάτσε. Αλήθεια. Πάρ' την μπάλα. Προσωπικές στιγμές του Γιώργου με την οικογένειά του, συγχαρητήρια. Ναι. Είναι family το πρόγραμμα. Εσύ καθόλου με τα κορίτσια μίλησες? Πρόλαβες, είχες την ευκαιρία? Με τα κορίτσια όχι, δεν μίλησα. Το πρωτόκολλο δεν επιτρέπει συνεννοήσεις και επικοινωνίες κτλ.
Έπρεπε, ναι, και τώρα έχει πάρει πρωτόκολλο. Γιατί όλα αυτά έπρεπε να γίνουν, ρε παιδί μου, και να ενημερωθεί και ο Ατζούν για όλη αυτή την κίνηση, να δει τα στοιχεία, να τα εκτιμήσει και να πάρει μια απόφαση. Γιατί αυτός είχε κάνει τον deal με τα κορίτσια. Πες μου κάτι άλλο. Από εκεί πέρα, εντάξει, πήραν τα πράγματα τον δρόμο. Γιώργο, τώρα θα γυρίσετε σε λίγο. Έχετε γυρίσει το συμβούλιο, έχει φύγει αυτός που είναι να φύγει ή θα φύγει αυτός. Όχι, όχι, δεν το έχουμε γυρίσει. Γι' αυτό είναι, αυτό είναι και το αστείο. Γιατί φέτος, ας πούμε, υπάρχει μια μέρα κενό. Μας έρχεται το αποτέλεσμα, το γυρίζουμε γύρω στις 6-7 ώρα το απόγευμα, εδώ το τοπική ώρα. Τοπική ώρα. Και, ναι, ακριβώς. Και, ο spoiler κυκλοφορεί εδώ και 6-7 ώρες. Πολύ καλά. Τώρα θα ήθελα, άμα θες μην απαντήσεις, θα ήθελα λίγο τη γνώμη, επειδή είναι υποψήφια η Μελίνα, θα ήθελα τη γνώμη σου, ότι ρε παιδί μου, εσύ, δεν μπορούν να καταλάβουν τα παιδιά ότι όταν ένας παίκτης δεν μπορεί να συμμετέχει στο παιχνίδι, δηλαδή είναι σωματικό το κομμάτι, ενώ δεν μπορεί να συμμετέχει, ότι με κάποιο τρόπο δεν θα έπρεπε και από τους κανονισμούς του παιχνιδιού, το πρωτόκολλο, το δικό σου πρωτόκολλο, να πει πρωτόκολλο, αγάπη μου, δεν μπορείς να πάρεις αυτή τη στιγμή μέρος. Δεν σε κάνει άχρηστη, δεν σε κάνει χειρότερη, ούτε τίποτα. Απλά δεν μπορείς να πάρεις μέρος στο παιχνίδι. Το ότι μένει μέσα. Δεν είναι προσωπικό για τη Μελίνα καθόλου, δεν ξέρω και την κοπέλα. Υπάρχει, ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Αλλά υπάρχει αυτό που λες και έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν. Με παίκτες οι οποίοι εκτίμησαν τον γιατρό, ήταν ξέρεις αυτό το πρόβλημα που έχεις με βάση τις συνθήκες που υπάρχουν εδώ, θερμοκρασίες, υγρασίες, κοιμάσεις, ναι, πανίδες, δεν τρως καλά, δεν πρόκειται να φτιάξει. Ναι. Και αυτό συνήθως με ορθοπαιδικά θέματα, χωρίς να είμαι γιατρός, θυμάμαι ότι το είχαμε αντιμετωπίσει. Υπήρχαν παίκτες οι οποίοι αποχώρησαν γιατί δεν θα φτιάξει αυτό εδώ. Αν πας στην Αθήνα, θα φτιάξει. Το θέμα της Μελίνας ήταν μια μικρή διάσηση από ό,τι ξέρω, χωρίς να είμαι γιατρός, η οποία άρχισε να επανέρχεται κιόλας, να συνέρχεται τέλος πάντων η κοπέλα πιο γρήγορα από το αρχικό. Γιατί είδα και ένα κολάρο. Από το αρχικό πλάνο. Καλά, το κολάρο, ναι, το βάζουμε. Έτσι. Ναι, για να στηρίζει το λαιμό, γιατί είναι πιο ωραίο στο πλάνο. Ναι. Ξεκίνησε και το survivor της Τσεχίας παρεμπιπτόντως και είχε πολύ. Τι πολύ, κολάρα. Κολάρο. Άρα λοιπόν. Για τον τράβελα, λέω. Δεν το ξέρω. Ξεκίνησε και η Τσεχία. Χαμός θα γίνεται τώρα στην Καλύβα, να φανταστώ. Τώρα. Πιστεύεις έτσι. Τέλος, νομίζω ότι η Μελίνα, ότι η Μελίνα επανέρχεται. Αν δεν αποχωρήσει σήμερα, δηλαδή που θα το γυρίσουμε. Νομίζω ότι επανέρχεται. Είναι πολύ καλή. Αλλά ζήτησε και μόνη της να παίξει από τον γιατρό. Δεν την άφησε η Στέλλα. Ναι, ναι, το είπε ότι ζήτησε και από τον γιατρό. Ναι. Πιστεύεις ότι. Αλλά την Παρασκευή που έχουμε τον πρώτο αγώνα Ηλίας, νομίζω ότι θα παίξει. Δεν θα την κρατήσει κανένας. Θα έχει θέμα. Αν παραμείνει φυσικά. Την Παρασκευή έχετε. Και εμείς το βλέπουμε Κυριακή. Την Παρασκευή. Ναι, ναι, ναι. Με τις καινούργιες παίκτριες. Ναι. Τις είδαμε στο αεροπλάνο, έλα. Ωραία. Άρα λοιπόν περιμένουμε και άλλα πράγματα. Πιστεύεις το φετινό που είναι και All Star θα τελειώσει του χρόνου το Δεκέμβρη? Όχι, όχι. Το ίδιο όπως πες. Νοέμβριο. Φαντάζομαι πρώτη εβδομάδα του 25. Του 29. Πιστεύω θα είμαστε πολύ καλά. Ωραία, Γιώργο. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και περιμένουμε να μιλήσετε με τους υπεύθυνους για να στείλουμε τα στοιχεία μας για τα εισιτήρια. Άλληλο. Ήτανε ο Γιώργος Λιανός, κυρίες και κύριοι, το αστέρι του Δομήνικου. Φιλιά, Γιώργο.